Γεια σα και καλώ ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Για να αυτή είναι η πρώτη σα φορά εδώ, καλώ ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σα μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα απαντήσω στι καυτέ σα ερωτήσει που μου αφήσατε είτε ω σχόλια στο βίντεο τη προηγούμενη εβδομάδα είτε στο Instagram όταν σα είπα ότι θέλω να κάνω ένα βίντεο QA για να γνωριστούμε καλύτερα. By the way, αν δεν με ακολουθείτε στο Instagram, κάντε το τώρα. Ατνάγια από! Ανεβάζω stories καθημερινά και θα ξεκινήσω να ανεβάζω και γρήγορα tutorials στο IGTV μου πάρα πολύ σύντομα. Επίση, να σας πω πόσο σημαντικό είναι να γραφτείτε στο κανάλι μου γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη λοιπόν κάντε το τώρα, πατήστε το κουμπί subscribe ή εγγραφή αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Θα ξεκινήσω φυσικά με το φλέγον θέμα των ημερών και της χρονιάς που είναι ο κορονοϊός. Ναι νόσησα, ναι το πέρασα, ναι είμαι μια χαρά τώρα να ξεκινήσουμε λέγοντας αυτά τα βασικά... Και η πρώτη ερώτηση ανήκει στην Betty Jean, λέει πώς ένιωσες όταν πήρες τα αποτελέσματα και ποιον πήρες πρώτο τηλέφωνο. Όταν πήρα τα αποτελέσματα, να σου πω την αλήθεια, αγχώθηκα ε, και στενοχωρήθηκα γιατί δεν περίμενα να βγει θετικό το τεστ. Είπα βέβαια ότι ό,τι και αν είναι θα το αντιμετωπίσουμε. Και το πρώτο άτομο που πήρα τηλέφωνο ήταν η κολλητή μου φίλη με την οποία ήμασταν μαζί διακοπέ και είχε κάνει και αυτή τεστ για να τη πω τα δικά μου αποτελέσματα και να μάθω και τα δικά τη. Η Νίκη ρωτάει αν ήταν δύσκολη περίοδο. Ε, η Τζορτζίνα, πώ κόλλησε τι συμπτώματα είχα και αν με έριξε ψυχολογικά. Και παρόμοιε ερωτήσει μου έχετε κάνει η Φροσίνη Φένια, Άννα Κέιτ. Sorry αν δεν έχω αναφέρει κάποιο από τα ονόματά σα, έχω προσπαθήσει να κρατήσω σημειώσει. Λοιπόν, τα συμπτώματα που είχα ήταν συμπτώματα απλού συναχιού, δηλαδή μπούκωμα, βίχα, ε, είχα καταβολή δυνάμεων και έκανα και κάποια δέκατα με μειοσκελετικού πόνου. Τίποτα χειρότερο από αυτό. Α, να σα πω ότι είχα και καταβολή δυνάμεων και ήθελα να κοιμάμαι όλη μέρα για αρκετέ μέρε. Αυτό όμω σταδιακά άρχισε να υποχωρεί ε, και δεν πήρα καθόλου φάρμακα. Ε, φυσικά και με έριξε ψυχολογικά. Με έριξε ψυχολογικά, ειδικά τι πρώτε μέρε, γιατί ε, φοβόμουν μη χειροτερέψω. Αλλά και όταν άρχισα να αναρώνω αυτό ο περιορισμό παιδιά ο κατοίκων για να μην κολλήσει κανέναν. Αυτό που πρέπει να μείνει 14 μέρε καραντίνα, λίγο σε τρελαίνει και ευτυχώ που είχα εδώ τον Μέρλιν, ε, το γατούλι μου και λέγαμε καμιά κουβέντα και παίζαμε μαζί και περνούσε η ώρα πιο ευχάριστα. Ε, το πώς κόλλησα δεν το γνωρίζω ακριβώς, κόλλησα σίγουρα στις καλοκαιρινές διακοπές και πιθανότατα στο νησί της Πάτμου. Φαντάζομαι κάποια στιγμή εκεί που είχαμε βγει, βράδυ για ποτό, συναναστραφήκαμε κόσμο, όπως καταλαβαίνετε στην πλατεία της χώρας και σε όλα αυτά τα ανοιχτά μαγαζιά δεν φορούσαμε μάσκες, ε, οπότε μάλλον εκεί κάτι δεν πήγε σωστά. Παρόλο που κυκλοφορούσαμε με τα αντισηπτικά μα μαντιλάκια, υπήρχαν αντισηπτικά σε όλα τα τραπέζια στο νησί και οφείλω να του πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο γι' αυτό. Ε, και φυσικά φορούσαμε μάσκε το πρωί οπουδήποτε και αν πηγαίναμε. Μην το υποτιμάτε αυτό. Η χρήση τη μάσκα είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική και προστατεύει και εσά αλλά και του γύρω σα. Με ρωτάτε επίση αν έχω αντισώματα. Ελπίζω ότι έχω αντισώματα. Αυτό θα είναι και το φυσιολογικό δηλαδή μετά το πέρα μια τέτοια ασθένεια. Ε, ωστόσο, μπορώ να κάνω ένα πιο ειδικό τεστ το οποίο θα μου δείξει αν έχω αντισώματα και πόσο πιθανό είναι ή δεν είναι να ξανακολλήσω. Μέχρι τότε παίρνω τα μέτρα μου και τις προφυλάξεις μου γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Αυτά σε γενικέ γραμμέ με τον κορονοϊό. Αν έχετε κάποια πιο συγκεκριμένη απορία, πολύ ευχαρίστω να σα τη λύσω εάν μπορώ. Και μην ξεχνάτε ότι με τα πρώτα συμπτώματα, καλό θα είναι να επισκεφτείτε το γιατρό σα, να πάρετε τη γνώμη του και αν σα πει να κάνετε τεστ, να κάνετε ένα τεστ να ξέρετε τι γίνεται ακριβώ. Πάμε στο skincare. Μου έχετε ζητήσει αρκετέ να σα πω για την πρωινή ρουτίνα περιποίηση τη επιδερμίδα μου και τη βραδινή. Βλέπω εδώ η Δήμητρα, η Γεωργία, η Αναστασία. Ε, δεν θα σα απαντήσω τώρα σε αυτό γιατί είναι μια ερώτηση που έχει μεγάλη ανάλυση και θα μας φάει το μισό βίντεο, αλλά υπόσχομαι ότι μία από τις επόμενες εβδομάδες θα αφιερώσω ένα ολόκληρο βίντεο για να σας δείξω και τα προϊόντα που χρησιμοποιώ πρωί και βράδυ και φυσικά την σωστή σειρά για να τα εφαρμόζετε κι εσείς στο πρόσωπό σας. Η Λένα με ρωτάει αν έχω κάνει καθαρισμό εκτός του κλασικού με ατμό. Ναι, έχω κάνει μία φορά δερμοαπόξηση με διαμάντι. Μπορώ να σου πω ότι η επιδερμίδα μου ήταν βελούδινη μετά από αυτό. Ξέρω ότι ενδείκνεται για ευαίσθητες επιδερμίδες. Ξέρω επίσης όμως ότι αν θέλεις να από λεπτέ γραμμέ, ουλέ ακμή, φωτογύρανση, πανάδε, λιπαρότητα για τη και του πόρου κτλ. κτλ. Πρέπει να κάνει τουλάχιστον πέντε συνεδρίε και δεν είναι κάτι που σου λύνει το πρόβλημα. Μόνιμα έτσι, είναι κάτι που θα πρέπει να το επαναλαμβάνει σαν ανατακτά χρονικά διαστήματα. Δεν είναι όμω τόσο επεμβατικό όσο ο καθαρισμό αυτό ο κλασικό που έχουμε συνηθίσει με τον Ατμό. Η Hope Καλιόρα με ρωτάει ποια είναι η αγαπημένη μου δραστηριότητα. Ελπίδα σε λένε μάλλον, ε. Λοιπόν, η αγαπημένη μου δραστηριότητα είναι να ταξιδεύω όποτε μπορώ, με κάθε ευκαιρία, έστω και σύντομε εκδρομέ κοντά στην Αθήνα. Φέτο, βέβαια, το έχουμε ξεχάσει αυτό το σπόρο, οπότε μέσα στο σπίτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να παίζω με το γατούλι μου τον Μέρλιν και να βλέπω Netflix ώρε ατελείωτε και περιμένω και τι αγαπημένε σα σειρέ να μου γράψετε στα σχόλια για να ξεκινήσω να βλέπω και καινούριε, κάποιε που δεν έχω δει. Η Νατάσα ρωτάει ποια είναι η καλύτερη αντιλιακή με χρώμα. Για μένα είναι του Κορέ. Τη βολεύτηκα πάρα πολύ. Ε, αυτή με το σταφύλι, SPF 50 έχει. Ε, βρίσκω ότι δεν με κάνει να γυαλίζω, δεν διαλύεται περίεργα στο νερό όταν κολυμπάω. Τη χρησιμοποιούσα σε όλες τις διακοπές και έμεινα πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Η Ευαγγελία ρωτάει αγαπημένα χρώματα για φθινόπορο. Λοιπόν, σίγουρα αυτό το πορτοκαλί, το... αυτό το πορτοκαλί όμως το βαθύ, το κεραμιδί, μ' αρέσει πάρα πολύ το βυσινί επίσης τέτοια βαθιά χρώματα όπως είναι τα νύχια μου αυτά τα δύο <laughs> όπου με ρωτήσατε για τα νύχια μου να σας πω ότι αυτά είναι η μη μόνιμα βερνίκια και έχω κάνει από την πιο ανοιχτή απόχρωση του κόκκινου έχω πάει στην πιο σκούρα, στην πιο βυσινή είναι δηλαδή πέντε διαφορετικές αποχρώσεις θα σας βάλω λεπτομέρειες στην περιγραφή για τα συγκεκριμένα βερνίκια ε, με ρωτάτε εδώ ο Κωνσταν... Α, η Κωνσταντίνα, μάλλον και η ex Tom Hardy, αγαπημένη εταιρεία καλλιτικών. Λοιπόν, να σας πω ότι. Αγαπημένη drugstore θα έλεγα την NYX και αγαπημένη high-end, τώρα δεν μπορώ να διάλεξω είμαι ανάμεσα σε δύο, είμαι ανάμεσα στη MAC και την Bobby Brown για τους εξή λόγους, γιατί τη MAC την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, είναι αγαπημένη εταιρεία που τη χρησιμοποιώ και τη λατρεύω και η Bobby Brown έχει μπει τελευταία στη ζωή μου αλλά ό,τι προϊόν έχω ε, δοκιμάσει από αυτήν, σχεδόν όλα δηλαδή, μου αρέσουν οπότε έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά, πάρα πολύ γρήγορα στις προτιμήσεις μου. Το ριτσόνι ρωτάει αν κάνω κάτι για την επιδερμίδα μου. Αν κάνω Botox, RF, δεν ξέρω καν τι είναι αυτό το RF που μου γράφει ή κάτι άλλο. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι έχω καλά γονίδια. Το δεύτερο σίγουρο είναι ότι έχω λιπαρή επιδερμίδα, οπότε οι λιπαρέ επιδερμίδε σπάνε δυσκολότερα να ξέρει. Γι' αυτό είμαι τυχερή και δεν έχω ρητίδε. Το τρίτο βασικό είναι ότι πίνω πάρα πολύ νερό, γιατί η ενδάτωση ξεκινάει να ξέρετε από μέσα μα. Ε, Επίση κάνω πολύ καλό καθαρισμό πρωί, βράδυ, είτε έχω μακυγιά στο πρόσωπό μου είτε όχι και πάρα πολύ καλή ενυδάτωση και δυο φορές την εβδομάδα τρεις κάνω και κάποιες μάσκες περισσότερα για το skincare στο βίντεο που θα έρθει η μέριαν αν με ρωτάει πώς να πίνουμε περισσότερο νερό. Πάρα πολύ εύκολο. Έχεις πάντα ένα μπουκαλάκι μαζί σου. Είτε θα πάρεις ένα από αυτά τα μπουκαλάκια τα πολύ οικολογικά που έχουν και φίλτρο και θα γεμίζεις από τη βρύση και θα σου φιλτράρετε το νερό και θα είσαι και eco-friendly είτε θα έχεις μπουκαλάκια κλασικά μαζί σου. Ε, επίσης μπορείτε να βάλετε reminder στο κινητό σας κάθε μία ώρα να πίνετε νερό. Ε, και... Τέλο, έχω να πω ότι κυκλοφορεί και στο πλαίσιο, αν δεν κάνω λάθο, ένα παγουρίνο το οποίο έχει αυτό ξυπνητήρι πάνω, έχει ένα χρονομετρητή τέλο πάντων, και σου χτυπάει κάθε φορά για υπενθύμηση να πιει νερό. Μπορείτε να το αναζητήσετε. Αν το βρω, θα σα το βάλω και αυτό ω προϊόν με link στην περιγραφή. Η Ναταλία με ρωτάει, εκτό από ραδιοφωνική παραγωγό, ασχολείσαι και με κάτι άλλο. Αχ, ευχαριστώ που με ακού καθημερινά, αγαπημένη μου Ναταλία. Λοιπόν, είμαι και εκφωνήτρια διαφημιστικών κειμένων, που σημαίνει ότι μπορεί να έχετε ακούσει, σίγουρα έχετε ακούσει τη φωνή μου σε διαφημίσει, σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Να, για παράδειγμα, αυτή την περίοδο ε, παίζει μια διαφήμιση HM στην τηλεόραση. Για προσέξτε τι, η φωνή είναι δική μου. Ε, και ένα σωρό άλλα προϊόντα τέλο πάντων. Ε, Επίση είμαι DJ, παίζω σε εκδηλώσει, σε opening καταστημάτων τώρα βέβαια δυστυχώ, οι δουλειέ έχουν πέσει όπω καταλαβαίνετε γιατί οι εκδηλώσεις δεν γίνονται είχαμε κάνει μια εκδήλωση με την Αβέντα ε, όπου είχαμε κάνει ένα ιντερνετικό πάρτι ε, μέσω instagram, ένα instagramικό live αν θέλετε και εγώ έπαιζα μουσική από το σπίτι μου και είχε μπει όσους κόσμος είχε μπει στο live ε, χόρευε και διασκέδαζε μαζί μα, που είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα και θα ήθελα να το ξανακάνω η Majestic Queen με ρωτάει πόσα χρήματα το μήνα ξοδεύει για καλλιτικά. Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω ένα συγκεκριμένο ποσό γιατί δεν ξοδεύω λεφτά για καλλιτικά κάθε μήνα. Επίση, αυτή τη χρονιά έκανα και το No Buy για 6 μήνε που δεν αγόρασα καθόλου καλλιτικά. Ε, το σίγουρο τώρα που ξέρω να σου πω είναι ότι πάντα προς τον Νοέμβριο που αρχίζουν και βγαίνουν τα advent calendars, αυτά τα μεγάλα ε, κουτιά με τα πολλά παραθυράκια από τι εταιρείε και έχουν διάφορα προϊόντα μέσα. Σίγουρα θα αγοράσω ένα και σίγουρα θα αγοράσω το Cal φέτος, το ξέρω, το οποίο κάνει 200 ευρώ. Ε, οπότε α βάλουμε ένα μέσο όρο 50 ευρώ το μήνα για να είμαστε μέσα. Ε, δεν θα ξοδέψω όμως αυτά τα 50 ευρώ εάν τα χρειάζομαι, δηλαδή. Ε, δεν θα τα βάλω στην άκρη για καλλιτικά, να σου το πω έτσι. Ε, τώρα δεν ξέρω να σε κάλυψε η απάντησή μου, θα προσπαθήσω να σημειώνω τα έξοδα μου, παιδιά, και να σας απαντήσω πιο συγκεκριμένα άλλη φορά. Λοιπόν, η Έλενα μου λέει ποια είναι τα αγαπημένα σου βιβλία και ο Κωνσταντίνος ποιο βιβλίο διάβασε στην καραντίνα. Λοιπόν, τα έχω εδώ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα βιβλία του Τζονέσμπο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το αστυνομικό, εγκληματικό σκηνικό το οποίο περιγράφει. Ψάχνω πάντα να βρω τον δράστη ε, και, και με συνεπέρνει. Πραγματικά τα τελειώνω πάρα πολύ γρήγορα. Τα αγαπημένα μου βιβλία είναι λίγο περίεργα. Έχουν να κάνουν με φανταστικές κοινωνίε και λίγο διστοπικέ κοινωνίε. Δεν ξέρω αν είναι τα βιβλία που θα αρέσουν σε πάρα πολύ κόσμο, ωστόσο εγώ θα σα τα πω. Είναι το σφαγείο νούμερο 5 του Κέρτ Βόνεγκατ και ο θαυμαστό κόσμο, ε, καινούριο κόσμο του Άλντου Χάξλεϊ. και το βιβλίο που διάβασα στην καραντίνα και τελείωσα ήταν αυτό εδώ, το θαύμα της Emma Ντόναχιου, ε, το οποίο το είχα ξεκινήσει παλιότερα, το είχα αφήσει στη μέση τώρα, το τελείωσα και μου άρεσε. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο όμως είναι ένα άλλο της Emma Ντόναχιου που έχει γίνει και ταινία και λέγεται το δωμάτιο, ε, ή διαβάστε το ή την ταινία, είναι πραγματικά μια συγκλονιστική ιστορία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Μπείτε να δείτε. Λοιπόν, και επίση αυτό που παιδεύω τώρα είναι αυτό εδώ που έχει να κάνει με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, με το πρώτο επίπεδο σκέψη μα, αυτά που γίνονται αυθόρμητα δηλαδή, αλλά και το δεύτερο επίπεδο που θέλει περισσότερη προσπάθεια ε, και με όλε αυτέ τι γνωστικέ διεργασίε. Λέγεται Σκέψη Αργή και Γρήγορη και είναι του Ντάνιελ Κάνεμαν, που είναι ψυχολόγος. Πάμε στα πιο οικογενειακά τώρα. Η Αναστασία λέει: Σκέφτεσαι να κάνει οικογένεια εκεί. Στέλλα, έχει σχέση και αν ναι, θα ήθελε να παντρευτεί. Λοιπόν, δεν έχω σχέση, είμαι ακόμα single. Θέλω πάρα πολύ να κάνω σχέση, είμαι σε αυτή τη φάση. Ε, ο γάμο δεν ήταν ποτέ Προτεραιότητά μου, να το πω έτσι. Δεν ήμουν από τα κοριτσάκια που μεγαλώνοντα έλεγε πω, «πό, οπότε θα πάω στην εκκλησία να φορέσω τον ηθικό, να έχω την ανθοδέσμη στο χέρι κτλ. Ε, οπότε δεν με νοιάζει πάρα πολύ αυτό. Με νοιάζει όμω πάρα πολύ να έχω ένα σύντροφο με τον οποίο μοιράζομαι τη ζωή μου ε, και τι καλέ και τι κακέ, δύσκολε στιγμέ και περνάω ωραία και αυτό είναι η οικογένειά μου τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή, ε, φυσικά, έχω οικογένεια. Έχω το Μέρλιν. Έχω. Θείους, έχω ένα πολύ αγαπημένο ξάδερφο και η οικογένειά μου είναι και η φίλη μου και νιώθω πάρα πολύ τυχερή που έχω διαλέξει και έχω δίπλα μου τόσο καλού φίλου που πραγματικά του νιώθω σαν αδέρφια μου, γιατί είμαι και ο και δεν έχω αδέρφια. Λοιπόν, για του γονεί μου δεν σα είπα γιατί ε, δυστυχώς δυστυχώ έχουν φύγει από τη ζωή, οπότε. Πλέον δεν αποτελούν μέλος της οικογένειας. Ε, αγαπημένο φαγητό Πατρίτσια, είναι και θα είναι για πάντα τα μακαρόνια με κιμά. Ε, ναι, μετ, βλέπω εδώ. Τι διατροφή ακολουθεί και ένα ημερήσιο πρόγραμμα που σε βόλεψε. Και η Σοφία πει: Λέει, θα ήθελα να μάθω για τη γυμναστική και τη διατροφή που ακολουθεί και μένει τόσο κομψή. Νομίζω ότι και αυτό είναι θέμα για ένα βίντεο, διατροφή και γυμναστική. Με δύο λόγια θα σα πω ότι αυτό που κάνω είναι personal. Training στο γυμναστήριο ε, με TRX αυτούς τους σημάντες που του τραβάς, με μποσού, ε, με, ε, τι άλλο, με λάστιχα επίσης, κάνω πολύ γυμναστική και στο σπίτι αλλά και στο personal και μου και πάρα πολύ η γιόγκα η οποία θεωρώ ότι είναι απαραίτητη σε όλους μας, γιατί πρώτον διατείνεται το σώμα σου και ανοίγει και αποκτάς μια διαφορετική ισορροπία και μια διαφορετική σύνδεση με το μέσα σου και γιώνεσαι, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, ειδικά αν έχετε καλό γιόγκι που ελπίζω να βρείτε, θα καταλάβετε τι σημαίνει η γιόγκα. Ε, τώρα όσο για τη διατροφή, να σας πω ότι αυτή που κάνω είναι μεσογειακή διατροφή, φτιάχνω τα κλασικά φαγητά που ε, φτιάχνανε οι μαμάδες μας και οι γυγιάδες μας, ε, τρώω κανονικές μερίδες, γενικά προσπαθώ να μην τρώω ανθιγεινά, αλλά θα φάω και το παγωτό μου σίγουρα μία φορά την εβδομάδα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, ε, τα snacks μου σε καθημερινή βάση είναι φρούτα και πολλά καρότα, παίρναμε στην παραλία <laughs> μαζί, <laughs> κατά τα θα σας τα πω πιο αναλύτερη σε ένα άλλο βίντεο. Τι άλλο με έχετε ρωτήσει, η Λένε και η Πασχαλιά θέλουν να μάθουν το καλύτερο οικονομικό κονσίλερ για μαύρους κύκλους. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεστε για τους μαύρους κύκλους κατά τη γνώμη μου είναι ένας κορέκτορα. αυτό το προϊόν που έχει ένα ροδακίνι χρώμα και θα εξουδετερώσει εδώ το μαύρο κύκλο πριν πάτε να έρθετε να εφαρμόσετε από πάνω το κονσίλερ. Δεν έχω κάποιο οικονομικό κορέκτορα αυτή τη στιγμή στα χέρια μου να σα δείξω. Ξέρω όμω ότι έχει κορέκτορε η και για κοκκινίλε αλλά και για μαύρου κύκλου. Και για κονσίλερ μου αρέσει πολύ το Can't Stop One Stop που έχει ωραία κάλυψη τη NYX. Αλλά έχω ακούσει και πολύ καλά reviews για το Maybelline Age Rewind Eraser Dark Circles Concealer. Ε, και προτείνω να το δοκιμάσετε και να μου πείτε και εσεί τη γνώμη σα. Η Lady Pomegranate με ρωτάει τι μακιγιά θα πρότεινε σε πράσινα μάτια. Είναι σίγουρο ότι μόβ και βιολετή αποχρώσει θα τα μάτια σου να φαίνονται πιο πράσινα από ποτέ. Τόλμησέ το και θα με θυμηθείς. Το μαράκι, λέει, τι έχει σπουδάσει και αν σου έχει φανεί χρήσιμο στην επαγγελματική σου πορεία. Λοιπόν, έχω σπουδάσει δημοσιογραφία, επίση μεταφράστρια γαλλικών και έχω κάνει και κάποια μαθήματα σε τραυματική σχολή, την οποία δυστυχώ δεν τελείωσα γιατί δεν προλάβανα γιατί δούλευα ταυτόχρονα. Φυσικά μου έχουν φανεί όλα χρήσιμα στην επαγγελματική μου πορεία, κυρίω η δημοσιογραφία, αλλά και τα μαθήματα στη τραυματική σχολή, γιατί εκεί κάναμε και ορθοφωνία για να μιλάμε πιο σωστά και πιο καθαρά. Ο Μέρτλιν έχει μία ανησυχία ενδεχομένω μπορεί να περάσει και μπροστά από την κάμερα. Ναι, ναι, αυτή είναι η ουρά του. Αγάπη μου. Έλα εδώ, αγαπούλα μου, έλα. Έλα να πει ένα γεια. Λοιπόν, παιδιά, ο Μερλινάκο είναι και πάλι στην παρέα μα. Πιο φουντωτό από ποτέ. Νομίζω ότι τον είχα δείξει όταν είχε κουρευτεί. Τώρα ξαναφουντώσαμε και μαδίσαμε λίγο το καλοκαίρι. Δεν θέλει άλλο. Κάτσε κάτω, αγάπη μου. Μπράβο. Τελειώνω, τελειώνω. Θα περιμένει λίγο. Λοιπόν, και δεν θα τον ξανακουρέψω ποτέ γιατί νομίζω είχε στενοχωρηθεί λίγο ο μου. Λοιπόν, πάμε στην ερώτηση τη Έλληνα και τη Μαρία που είναι η ίδια. Αν ναι, έπρεπε να διαλέξει, λέει, ραδιόφωνο YouTube, τι θα διάλεγε. Θα διάλεγα ραδιόφωνο, παιδιά, γιατί έχω γεννηθεί για να κάνω αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει τόσο μα τόσο πολύ. Είναι αυτό που θέλω να κάνω από 12 χρονών. Δεν το έχω βαρεθεί καθόλου και το λατρεύω. Η εκπομπή μου είναι 10 με 12 το πρωί στον 95,2 Athens DJ καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Και αν τώρα μόλι το μάθατε από εδώ, στείλτε μου ένα μήνυμα τη Δευτέρα να μου το πείτε. Θα χαρώ πάρα πάρα πολύ. Μιλάμε εκεί ε, και μέσω Instagram φυσικά, αλλά και μέσω Viber. Το Viber του σταθμού είναι το 6931 952 952. Ε, η Έλλη με ρωτάει αγαπημένο πράιμερ. Θα σου πω, Έλλη μου, το αγαπημένο μου primer τελικά, μετά από πολλή σκέψη, είναι το Dermalogica Skin Perfect Primer. Αυτή είναι η δεύτερη ή τρίτη συσκευασία που χρησιμοποιώ. Και αυτό γιατί ε, μου δίνει μια πολύ ωραία ομοιόμορφη όψη στην επιδερμίδα. Μπορώ να βγω έξω δηλαδή και μόνο φορώντας αυτό. Ε, έχει επίσης ε, συστατικά που ωφελούν την επιδερμίδα μου. Δεν γυαλίζω καθόλου. Και έχει και SPF30, το οποίο μου προστατεύει και από την ηλιακή εκτινοβολία καλοκαιρινή οπότε αυτό είναι χειμώνα καλοκαίρι το αγαπημένο μου. Ε, τα, αγαπημένα νησιά για διακοπέ. Φυσικά η Πάτμο και η Κύθνο που πήγα φέτο, τα λατρεύω. Η ζωή ρωτάει αν υπάρχουν κάποιε YouTubers που με εμπνέουν με το μακιγιά του. Ω, ναι, υπάρχουν, θα σα πω για δύο YouTubers ουσιαστικά και μία που ακολουθώ στο Instagram. Ε, η πρώτη που ακολούθησα ever ήταν η Μελίσα Αλατόρε και την ακολουθώ ακόμη και τη λατρεύω. Θα σα βάλω το κανάλι τη κάτω στην περιγραφή για να τη δείτε κι εσείς. Μ' αρέσει και σαν τυπάκι, αλλά μ' αρέσει γιατί ε, έκανε πολύ αναλυτικά tutorial, ειδικά για το μακιγιάζ στα μάτια ε, και ουσιαστικά από αυτήν και από άλλες έμαθα κι εγώ όλες τις τεχνικές που προσπαθώ να σας δείξω μέσα από το κανάλι μου και νομίζω ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ο τρόπος που εφαρμόζω το μακιγιάζ και στην καθημερινότητά μου. Ε, η δεύτερη είναι η Alana Davison, μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ και η αισθητική της, τα χρώματα που επιλέγει για το μακιγιά τη αλλά και ο τρόπο που μιλάει. Θεωρώ ότι έχει απίστευτο χιούμορ. Και η τρίτη είναι η Katie Jane Hughes, η οποία κάνει έτσι λίγο πιο προχωρημένα μακιγιά, να το πω έτσι. Ε, Πολλέ γιαλάδε στο πρόσωπο, πολύ λαμπερό δέρμα, και τη θεωρώ απίστευτα ταλαντούχα. Ε, φυσικά μου αρέσει και η νίκη του, αλ, αλλά εντάξει, επειδή κάνει λίγο πιο υπερβολικά μακιγιά, δεν είναι κάτι που θα κάνω εγώ στην καθημερινότητά μου, αλλά συνεχίζω να παρακολουθώ τα βίντεό τη. Παλέτες ματιών για διάρκεια. Αχ, δεν έχω σημειώσει ποιο με ρώτησε, αλλά μπράβο, καλή ερώτηση. Με κλειστά μάτια θα σου πω ότι οι παλέτες της Νατάσα Ντενόνα για μένα δεν συγκρίνονται με καμία άλλη εταιρεία, ε, γιατί σου κάνουν τη ζωή πάρα πολύ εύκολη, τα χρώματα μπλεντάρονται και συνδυάζονται τέλεια μεταξύ τους, είναι δηλαδή πολύ... Καλά ε, δομημένες οι παλέτες για να δουλεύουν όλα τα χρώματα αρμονικά μεταξύ τους και ε, ξέρω ότι η τιμή τους είναι λίγο εξωφρενική αλλά πραγματικά αν είναι να πάρεις μια παλέτα πάρε μια της τα σαντενώνει γιατί αξίζει τα λεφτά της. Και τέλο η Εφη με ρωτάει ποια πινέλα θεωρεί καλύτερα. Λοιπόν, θα σου πω τρει εταιρείε. Η MAC έχει εξαιρετικά πινέλα. Ε, ήταν τα πρώτα που αγόρασα ever όταν ε, ε, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το μακιγιά. Η BH Cosmetics και η Morphe. Αυτέ είναι οι εταιρείε που χρησιμοποιώ μέχρι αυτή τη στιγμή ε, περισσότερο και τα πινέλα που ευχαριστιάμαι και έχω στην πρώτη γραμμή εδώ στη συλλογή μου. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σα έλυσα τι περισσότερε απορίε τέλο πάντων που είχατε. Να σα κάλυψα. Αν έχετε κι άλλε, να μου τις στείλετε, θα τις κρατήσω για ένα μελλοντικό βίντεο και να μου πείτε και ιδέες για μελλοντικά βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που είδατε το σημερινό βίντεο, να είστε καλά, να προσέχετε, να ξέρετε ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο, ξέρω ότι ακούγεται κλισέ και αν κάτι τελειώνει, τελειώνει για να ξεκινήσει κάτι ακόμα πιο όμορφο. Φιλιά πάρα πολλά, thank you και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!